Το μεγαλύτερο άγχος που έχουν οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή όσοι θα ήθελαν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεταχειρισμένο και δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι, είναι η μπαταρία. Υπάρχει όμως λύση. Υπάρχει εταιρεία η Avilu, όπου έχει φτιάξει αυτή εδώ την πατέντα και έχει τη δυνατότητα να τρέξει ένα τεστ και να σου βγάλουν πιστοποιητικό, να στο εκδώσουν και να στο στείλουν. Αυτή λοιπόν τη συσκευή τη συνδέει στη θύρα OBD του αυτοκινήτου σου και γεμίζει το αυτοκίνητό σου στο 100%, το αδειάζει κάτω από το 10%, μπορεί και στο 5%, και έτσι αυτοί βλέπουν ποια είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας και σου βγάζουν ένα πιστοποιητικό και στο στέλνουν. Θα μπορείς να τρέξεις και εσύ λοιπόν αυτό το τεστ για το δικό σου ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο. Τώρα, είχαμε τη δυνατότητα να τρέξουμε για πρώτη φορά τεστ σε BMW i3 και μάλιστα έχει κάνει αυτό το αυτοκίνητο 190.000 χιλιόμετρα. Είναι μόλις 5,5 ετών, αλλά η χρήση που του έχει κάνει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήταν πολύ κακή, οπότε ο καινούργιος ιδιοκτήτης ήθελε να μάθει σε τι κατάσταση είναι. Το αυτοκίνητο λοιπόν αγοράστηκε μεταχειρισμένο με λιγότερο από 20.000 ευρώ, αλλά ο ιδιοκτήτης το πήγαινε συνέχεια κόφτες με 150 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική minimum, έκανε κάθε μέρα απόσταση 200 χιλιόμετρων και το χρησιμοποιούσε πρακτικά από 100% κοντά στο 0%, κάτι που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνεις. Κάτι άλλο αρνητικό που έκανε αυτός ο ιδιοκτήτης είναι ότι το άφηνε για τις ώρες κάθε μέρα φορτισμένο στο 100%. Επίσης είναι γνωστό ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Πλέον ο καινούργιος ιδιοκτήτης κάνει μόνο 100 χιλιόμετρα την ημέρα, αλλά και πάλι είναι πολλά χιλιόμετρα και έχει μαζέψει 190.000 χιλιόμετρα σε μόλις 5,5 χρόνια χρήσης. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν προβλέπει ότι θα έχει φθορά 12-15%. Ό,τι τεστ έχω τρέξει με αυτή τη συσκευή τα έχω περάσει σε ένα αρχείο Excel. Θα έχω και για αυτό το αρχείο link στην περιγραφή του βίντεο. Μέχρι στιγμής έχουμε τρέξει 18 τεστ και η μέση φθορά των μπαταριών των αυτοκινήτων που έχω τρέξει είναι 11%. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα για αυτό το τεστ. Στο κάτω μέρος αριστερά βλέπουμε τα χιλιόμετρα που έχει κάνει. Τα κελιά της μπαταρίας του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν μόλις 0,01 διαφορά, είναι σε άριστη κατάσταση. Βλέπουμε τη θερμοκρασία των κελιών του αυτοκινήτου. Αυτό το αυτοκίνητο είχε μέση θερμοκρασία 27,9 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε από ότι ξεκίνησε το τεστ το 100%, το τελείωσε έως το 3%. Και τώρα πάμε να δούμε την αυτονομία και την μπαταρία. Η αυτονομία λοιπόν, όταν αυτό το αυτοκίνητο ήταν καινούριο, WLTP δίνει 255 χιλιόμετρα, αλλά πλέον έχουν μείνει 215 χιλιόμετρα. Έχει χάσει δηλαδή 40 χιλιόμετρα αυτονομίας. Πάμε και λίγο στην μπαταρία. Η μπαταρία όταν ήταν καινούρια είναι 27,2 κιλοβατόρες και πλέον έχουν μείνει 22,96 κιλοβατόρες. Έχει χάσει δηλαδή ήδη 4,24 κιλοβατόρες μπαταρία και τα αποτελέσματα, έχει υγεία της μπαταρίας 84% και φθορά 16%. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι νομίζετε εσείς για αυτή τη φθορά, αν είναι μεγάλη ή αν είναι μικρή. Πιστεύω είναι normal για την χρήση που του έχουν κάνει. Αν ήταν καλύτερη χρήση μπορεί να είχε 88% ας πούμε μπαταρία ή 90% μπαταρία. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, like και τα λέμε στο επόμενο. Bye bye!